έχουμε την επιστολική ψήφου. Έχετε πει εξ αρχής ότι δεν θα ψηφίσετε. Είναι όμως ένα αίτημα του ΚΚΕ που μας το έλεγαν και οι εκπρόσωποι, και εσείς, αν δεν κάνω λάθος, την περασμένη άνοιξη πριν τις εκλογές, λέγατε, γιατί κάνει κάτι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, προκειμένου όσοι δουλεύουν σε ζώνη, για παράδειγμα, και πολλοί νέοι, να μπορούν να ψηφίσουν. Τώρα λοιπόν με την επιστολική ψήφο θα μπορούν. Μα δεν ζητάγαμε την επιστολική ψήφο, και αυτό ακριβώς δείχνει και την υποκρισία της κυβέρνησης, που λέει ότι το κάνει για να διευκολύνει ανθρώπους που δυσκολεύονται να απέχουν και απήχανε, διότι αυτό το συγκεκριμένο, για παράδειγμα, για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε ζών, ήταν πολύ απλό να γίνει, όπως γίνεται και με τα καράβια και άλλους, με ειδικές εκλογικές λίστες που θα μπορούσαν να συνταχθούν και να ψηφίσουν οι άνθρωποι όλοι αυτοί στον τόπο που εργάζονταν. Κάτι που δεν ήθελε να το κάνει η κυβέρνηση και δεν το έκανε. Η επιστολική ψήφος είναι κάτι πολύ διαφορετικό, με το οποίο εμείς διαφωνούμε κάθετα, γιατί είναι μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη που μπορεί να που δεν διασφαλίσει καμία περίπτωση τη μυστικότητα και το αδιάβλητο της ψήφου. Και καταλαβαίνετε, όταν σήμερα συζητάμε πολλές φορές για τις πιέσεις που δέχονται οι ψηφοφόροι, να θυμίσω ότι στις τελευταίες εκλογές είδαμε μέχρι και διευθυντικά στελέχη εταιριών, παρουσία υπουργών, υποψηφίων βουλευτών τότε, να δίνουν κατευθύνσεις στους εργαζόμενους του τι θα ψηφίσουν. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται αν μιλάμε αυτό να συμβαίνει με την επιστολική ψήφο, που τουλάχιστον σήμερα, όταν ο εργαζόμενος πάει στο παραβάν ή ο ψηφοφόρος, ας πούμε ότι εκεί μπορεί να ψηφίζει μόνος του. Ότι σε καμιά περίπτωση δεν διασφαλίζεται λοιπόν. Και εκεί κάποιοι παίρνουν τα λεγόμενα προσυμπληρωμένα ψηφοδέλτια. Είναι πολύ. Μην γελιόμαστε, γίνεται συχνά. Σε κάθε περίπτωση, άλλο το. Ο καθένας μέσα στο παραβάν είναι μόνος του και ανεξάρτητα από τις πιέσεις που υπάρχουν. Σήμερα και στο σημερινό σύστημα δεν μπορούν να εκλείψουν αυτά. Όμως είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερη πίεση, αν δέχεται, που θα δέχεται ο άλλος να ψηφίζει στο χώρο της δουλειάς του με τον εργοδότη από πάνω ή στο σπίτι, αν αντίστοιχα οι πιέσεις είναι από εκεί. Και σε καμιά περίπτωση υπάρχει εξάλλου και μεγάλη και διεθνή σπήρα. Υπάρχουν χώρες που το έχουν, η Γαλλία για παράδειγμα έχει καταργήσει για το εσωτερικό τουλάχιστον την επιστολική ψήφο από το 70 τόσο, αν δεν κάνω λάθος, και το διατηρεί μόνο για το εξωτερικό. Και εκεί παρουσιάστηκαν στις τελευταίες εκλογές πολλά περιστατικά με ψήφους να χάνονται και υπάρχει αντίστοιχη διεθνή σπήρα. Σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούμε ότι αυτό διευκολύνει, ούτε βέβαια αντιμετωπίζει την αποχή, η οποία οι αιτίες της αποχής είναι συνήθως άλλες. Είναι κοινωνικές, είναι πολιτικές, είναι άλλοι λόγοι και όχι τεχνικές. Να ρωτήσω τον κύριο Παπαγεωργίου. Αυτές τις μέρες ιδιαίτερα τα νοικοκυριά μετράνε με ποιο χρώμα θα χάσουν. Υπάρχει ένα σύλλογος και ένα, αν θέλετε, μεταφέρετε το τζογάρισμα και η ευθύνη στα νοικοκυριά με ποιο τρόπο θα πληρώσουν πιο ακριβά το ρεύμα, γιατί είναι δεδομένο ότι θα πληρώνουν πιο ακριβά, αλλά μεταφέρεται η ατομική ευθύνη στο πώς θα να επιλέξουν οι ίδιοι για να τους ζητήσουν μετά και τα ρέστα για την λάθος επιλογή που κάνανε. Και την ώρα βέβαια που συνεχίζει η εκτόξευση των τιμών στα τρόφιμα, που σήμερα συζητάμε για το 2024 για 7,5% αύξηση των διοδίων, για 9% αύξηση των εισιτηρίων το κτέλ, για 3,5% έως 5,5% αύξηση των ασφαλίστων των αυτοκινήτων. Και βέβαια η εκτείναξη της ενέργειας θα σημαίνει μεταφορά του κόστους σε μια σειρά προϊόντα. Γιατί όταν ανεβαίνει η ενέργεια μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Συμπαρασύρει κι άλλα, ναι, έτσι. Και βέβαια, σε αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση που είναι η προοδευτική, υποτίθεται που την κόπτει ο λαός, αρνείται να καταργήσει το ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης στα τρόφιμα, δηλαδή διατηρεί τους έμεσους και άδικους φόρους, ιδιαίτερα σε αυτούς που αφορούν που επιβαρύνουν περισσότερο τα χαμηλότερα εισοδήματα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα, στην ενέργεια, εκεί που πραγματικά θα μπορούσαν να ανακουφιστούν τα λαϊκά νοικοκυριά, που δεν ανακουφίζονται με τα διάφορα καλάθια και τα λοιπά, όπως έχει δείξει η εμπειρία μέχρι σήμερα.